Παραδοσιακό, αυθεντικό, γευστικό. Νέο πισουρκώτικο πρόβιο γιαούρτι Χαραλαμπίδης Κρίστης. Από το κυπριακό φρέσκο γάλα μας. Με τη λαχταριστή γεύση της παράδοσης. Χαραλαμπίδης Κρίστης. Το καλύτερό μας. Το καλύτερο στη διατροφή μας. Σας καλούμε την Μαγιουργή γιατί ξεχάσαμε το τζαβέ. Λοιπόν, τι κάνεις? Λοιπόν, θες να μιλήσεις εσύ λίγο στον κόσμο να το κουντήσω εγώ? Μιλάεις και εδώ. Εγώ είμαι μια χαρά Χριστιανά μου. Ξέρεις, σήμερα λέμε σαν είμαστε λίγο έτσι σε κατάθλιψη, αλλά σίγουρα πάνω απ' όλα είναι υγεία. Υγεία. Και προστατεύουμε τους γύρω μας. Και καλή καρδιά. Και καλή καρδιά. Τσικνοπέφτει σήμερα και μαγειρεύουμε για ακόμα μια φορά με Χαραλαμπίδης Κρίστης. Και εγώ θα σου δείξω σήμερα, Χριστιανά, πώς μπορούμε να κάνουμε έναν εύκολο σουμπλάκι με κυπριακό λουκάνικο και πισουρκώτικο χαλούμι. Τι ωραία, πολλά τι ωραία. Παιδιά, ξυλάκια. Να τα δείξω, όχι. Ναι, ναι, όχι, δείξε τα, δείξε τα. Ξυλάκια. Πιτούλες. Μόνο σου με παρέα κάθεσαι στο τραπεζάκι σου, στην καρεκλίτσα σου. Είναι απόλαυση, ειλικρινά. Είναι. Κολάση. Μυρίζει τέλεια. Λοιπόν, αυτά είναι τα δικά μας, γι' αυτό δεν πειράζει που τα μυρίζουμε που ερχόμαστε τόσο κοντά. Πάμε, Ντίνο μου, δώσε μας μουσική και πάμε να διαβάσουμε την κάρτα με τα υλικά μας. Και θέλουμε λοιπόν τα ακόλουθα υλικά για να φτιάξουμε το φαγητό του Γιώργου μας. 5 ελληνικές πίτες, 3 συσκευασίες, πισουρκώτικο εγώ πρόβειο χαλούμι Χαραλαμπίδης Κρίστης. 10 λουκάρικα κυπριακά, 15 ντοματίνια, λίγη καπνιστή πάπρικα, 4 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα και λίγο μαρούλι. Αυτά λοιπόν είναι τα υλικά μας. Μία. Δεν έχει άλλη, ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα υλικά μας, Χριστιανά μου. Πανεύκολη συνταγή μας, τσικνόπεπτη. Α, ωραίο τραγούδι. Εσύ να με μαγειρέψουμε σήμερα? Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, θα τεμαχίσετε το χαλούμι αλλά και το λουκάνικο σε μερίδες όπως γουστάρετε. Σίγουρα πρέπει να είναι πολύ προσεγμένο για να μπορείς να περάσει πάνω στο καλαμάκι, δηλαδή το ξυλάκι. Να σου πω και έναν κόρπο, Χριστένα μου. Ναι. Λοιπόν, για τα... πεθαίνω ότι εγώ κάνω μαγειρική και εσύ απλά πάει και έρχεσαι. Λοιπόν, σαν χιονάτη. Ναι, πες μου για να λοιπόν, μου θα σου κόρπο. Είναι τα ξυλάκια που χρησιμοποιούμε για τα σουβλάκια. Αν τα βάλουμε σε νερό, θα αποφύγουμε το ενδεχόμενο να μας. Καούν. Να μας μπουν. Τώρα που τα περνούμε, συνήθως είναι ευκαινούν τα ξυλάκια, δεν ξέρω αριστερά. Και μπαίνουμε στα σέρκα μας. Αχ. Καταλαβαίνω. Ξανήθες. Ξανήθες, μπράβο. Τις λέμε και αλλιώς. Δεν ξέρω, δεν μου προσπαθώ να σκεφτώ. Τέλος πάντων. Ξανήθες ή ξανήθες. Τώρα εσύ οθήγες. Εντάξει. Ωραία. Να τις βρέξουμε να μας μπουν λοιπόν. Μα τι ωραία που φαίνεται το σουβλάκι. Μα τι πάρα ωραίο, πολύ, παιδιά, πραγματικά δοκιμάστε το απλά υλικά, εύκολα και γρήγορα. Λοιπόν, Χριστιανά μου, για να γλιτώσουμε χρόνο, εγώ έχω σοντάρει ήδη τα λουκάνικα. Εννοείται ότι αυτή τη συνταγή μπορούμε να την κάνουμε και στα κάρβουνα. Εμείς είμαστε στο στούντιο, την περάσαμε μέσα από το τηγάνι. Έχουμε κόψει εδώ τα λουκάνικα μας, κρασά τα κυπριακά λουκάνικα. Τα έχουμε σοντάρει, έχει έτσι αρωματιστήριο το στούντιο. Τσικνώσαμε με τον δικό μας τρόπο. Και το χαλούμι το έχουμε εγκόψει σε χοντρούς κύβους. Έχουμε πάρει πισουρκώτικο, Χαραλαμπίδης Κρίστης, νόστιμο χαλούμι, κυπριακό χαλούμι. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ? Θέλει λίγο το χρόνο του. Mm. Θέλει με το μαλακό και θέλει λίγη διάρκεια. Αγάπη. Ναι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Όχι, κάτι πάει χει. Αλλά αν ξεκινήσεις από το πλήν, σε πάει κατευθείαν στο 9. Ναι. Λοιπόν, Χριστιανά μου. Όπως βλέπετε, σας έχει δείξει η Χριστιανά από το σουβουλάκι. Μα έγινε Γιώργο όλο μου, το πράγμα σήμερα. Θέλεις βοήθεια, μην διστάσεις. Είμαι εδώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τις πιτούλες μας, ελληνικές πίτες. Μπορείτε να πάρετε και κυπριακές για να γίνουν πιο νόστιμες. Μπορείτε να βάλετε αλατάκι, μπιπεράκι, ελαιόλαδο και ρίγανη για να γίνουν έτσι ωραίες και νόστιμες. Άρα λοιπόν, βάζουμε έναν τηγάνι, βάζουμε ελαφρώς λίγο ελαιόλαδο και βάζουμε μέσα την πιτούλα μας. Ρίχνουμε ακόμα λίγο ελαιόλαδο στην επιφάνεια, την αρωματίζουμε με ρίγανη. Να την εδώ. Αλατάκι και πιπεράκι. Εννοείται ότι η μαγιονέζα που σας έδωσα στη συνταγή μαζί με την καπνιστή γλυκιά πάπρικα, Χριστιανά μου, θα φτιάξουμε αυτό εδώ τον τύπ. Εγώ το φτιάξα γιατί είχα ετοιμάσει, γιατί ο Ανδρέας μας επίναζε, και δεν το κλέψε ένα. Άλλη μόνο. Εντάξει, άμα και χάσει. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, τα χαλούμια θα τα σοτάρετε μέσα σε... Μπορείτε να μου αφήσεις αυτό το μάτι? Αυτό. Α, εγώ μπορώ, ξεχάσα. Αυτό δεν φοράς. Ναι, μπερδεύτηκα. Ναι. Λοιπόν, βάζετε και αυτό στη φωτιά
και θα, θα τηγανίσουμε μέσα τα χαλούμια. Ωραία. Έτσι, να ροδοκοκκινήσουση. Μετά θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Έσπασε το άλλο το γάντι. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα μείνω με ένα χριστιανά, μου δεν πειράζει, ναι. Όχι, δεν πειράζει καθόλου. Πώς νιώθεις σήμερα που είσαι χιονάτη? Χιονούλα. Τι να σου πω κι εγώ. Κοίταξε, εγώ από όλα έχω ζηλέψει το κολάν που βάλε ο Καρνάκης. Του πρίγκιπα. Ναι. Πραγματικά. Άμα θες να του πούμε να στο δανείσαι. Μα αφού δανείσαι το κανονίσατε. Ναι, ναι, ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να τηγανίζουμε το χαλούμι μας. Mm-hmm. Τώρα είναι κρύο το τηγάνι γιατί εγώ έχω έτοιμο όπως πάντα. Άρα λοιπόν, το βάζετε μέσα, το τηγανίζετε και όταν θα είναι έτοιμη η πίτα σας, απλά τη μεταφέρετε στον πάγκο της κουζίνας. Να το εδώ, να κάνω λίγο χώρο. Έχουμε βάλει και ξυδάτα. Θα περάσετε έναν λουκάνικο, ένα ντοματίνι, ξανά αυτό λουκάνικο. Αυτό είναι ντοματίνι όπως... που πάει να γίνει φινικοτή, δηλαδή είναι... Ναι, εντάξει, είναι φινικοτές, Χριστιανά, ναι, λένε wannabe ντομάτα κανονική. Λοιπόν, και τι κάνουμε τώρα. Αλήθεια μου όλη την επιφάνεια εδώ με τον τύπ μας το ωραίο. Τη μαγιονέζα. Επίσης, αν κάποιο θέλει έτσι, να μην είναι τόσο πολύ παιδί μου παχυντικό, μπορεί να χρησιμοποιήσει στραγγά το γιαούρτι χαραλαμπή τη κρίστη, σου να ρίξει μέσα πάπρικα, λίγο σχοινόπρασο, να το αρωματίσει, να φτιάξει ένα δικό του ντυπ όπω θέλει ο ίδιο. Λοιπόν, και έχουμε και το 2% κλπ. Έχουμε αρκετέ επιλογέ. Όπω και στα χαλούμια, Χριστιανά μου μπορεί να επιλέξει όποιο χαλούμι μπισουρκώτικο θέλει. Ακόμα και το κανονικό. Λοιπόν, βάζουμε μαρουλάκι. Αυτή η συνταγή μπορείτε να κάνετε για τα γενέθλια των παιδιών σας. Είναι πανεύκολη, κλείνετε, μπορείτε να πάρετε τέτοια χωνάκια που έχω πάρει και εγώ για ευκολία σας, αντί για χαρτοπετσέτες ή χαρτιν κουζίνας. Είσαι σπουδαίος ρε Γιώργο μου. Τα βάζετε μέσα, απλή διαδικασία, ναι. Τσικνόπεπτη σήμερα, κερνούμε τον κόσμο με απλά ωραία πράγματα, Χριστιανά μου. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι σε περίπτωση που θέλετε. Α, ανέβασα το βίντεο μας. Ναι, βεβαίως και το έχω δει. Μπράβο, άντε. Καλή αρχή, έτσι όλα να πάει καλό τάξιδο, Γιώργο. Λοιπόν, άρα λοιπόν στο YouTube channel μου μπορείτε να δείτε και το βίντεο μαζί με τη Χριστιανά που φτιάξαμε έτσι έναν υπέροχο αρωματισμένο κέικ λεμονιού. Αλλά για περισσότερες συνταγές δικές μου μπορείτε να επισκεφτείτε το website μου γιώργοσερωτοκρύου.com, τη σελίδα μου στο Facebook γιώργοσερωτοκρύου Chef de Cuisine και στο Instagram Γιώργος Έρο. Ωραία λοιπόν. Μας θέλεις ρε Γιώργο μου, μπράβο. Ναι, αλλά πάλι έφυγες μου, εμίλουν, ναι, με ρωτάς κάτι και να σκέψω ρε δρόνο. Σκεφτούμε να μην κάνουμε τσιγιά το πρόγραμμα. Όχι, να σου πω κάτι, ήθελα να είμαι συγκεντρωμένη για το πώς θα φτιάξω το σουβλάκι. Να σου πω κάτι, χάρηκα πάρα πολλά για το δώρο που δώσαμε σήμερα. Και πόσο μάλλον σε μια οικογένεια να δώσαμε έναν τόσο σπουδαίο δώρο, πραγματικά. Και το χάρηκα μπράβο και πάρα πολύ. Χριστιανά μου, μπράβο στην εκπομπή, στην παραγωγή. Είναι... Στον Αλφα, ειλικρινά είναι πολύ σημαντικό. Σκέφτομαι μια οικογένεια μαζί με τα δύο παιδιά του. Τρία παιδιά. Άκουσα δύο, συγγνώμη. Να σα ζήσω. Πόσο σημαντικό είναι για αυτού. Πολύ. Τεράστιο. Έτσι να κάθεσαι στο σαλόνι του σπιτιού σου και να ακούσει ότι έχει. Να ενημερωθεί ότι έχει κερδίσει ένα τόσο μεγάλο δώρο. Γιώργη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χριστιανά μου, συνεχίζω εδώ με τα σουβλάκια να κεράσουμε τον κόσμο. Βεβαίως. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.